Απίστευτη ανατροπή σε αυτό το πρώτο σετ. Κουνάδη σημαδεύει την Τένεβα. Βεργίδου θα παίξει από το κέντρο με την Καβαθά. Πρώτος πόντος για την ομάδα της Σαντορίνης. 0-1 σε αυτό το δεύτερο σετ. Και στο σερβίς η Βεργίδου που με 4 ίσως και περισσότερους άσους στο προηγούμενο σετ έδωσε τη νίκη στην ομάδα της. Κακή υποδοχή για την ομάδα της Ένωσης, όπως θα περάσει η μπάλα. Καρπουζά για την ομάδα της Σαντορίνης. Αρτακιανού και νέα κόντρα επίθεση με την Καρπουζά. Άμυνα για την ΑΕΚ που θα καρφώσει με την Ιβάνοβα πίσω από τα 3 μέτρα. Τρέχει την άμυνα η Αρτακιανού και νέα επίθεση για την Σαντορίνη. Λάθος όμως από την Καβαθά που προσπάθησε να ευνηδιάσει την ομάδα της ΑΕΚ. Την μπάλα όμως είναι έξω από την πλάγια γραμμή. Out. 1-1 σε αυτό το δεύτερο σετ. Και η Ένωση με την Αργυροπούλου, μία από τις δύο ακραίες στο σερβίς. Αρτακιανού, Βεργίδου από τις άκρες με την Καρπουζά. Κόντρα επίθεση με την ΑΕΚ και τώρα η Σαντορίνη. Αρτακιανού, Κατσαντώνη, Κουνάδη θα παίξει από τις άκρες με την Ιβάνοβα. Εκείνο το μπλοκ της Σαντορίνης. Ξανά η Κουνάδη με την Ιβάνοβα. Νέα άμυνα για την Σαντορίνη με την Καρπουζά. Η οποία θα πάρει πόντο. Πολύ ωραίος πόντος. Μεγαλύτερο σε διάρκεια που έχουμε δει έως τώρα στο παιχνίδι. 2-1. Για την ομάδα της Σαντορίνης. Που πάει τώρα στο σερβίς με την Τένεβα. Πάνω στην Κακουράτου, Κουνάδη, Βάνοβα, μπλοκ. Δεν είναι επιτυχημένο όμως για την ομάδα της Σαντορίνης. Σπάει το διπλό μπλοκ ανάμεσα στην Καρπουζά και την Καβαφά. 2-2. Βάσο Νικούλη παίζει στον φιλαθλητικό Λάρισσας. Υποδοχή για την Σαντορίνη. Μουντάκι, μπλοκ μέσα από την Κατσαντώνη. Και δεν προλάβα να δω, είναι αλήθεια. Και την Γιακουμή. Και την Γιακουμή, ναι. Η Μουντάκη που συνεχίζει βασική σε αυτό το δεύτερο σετ. Πέρασε αλλαγή στο πρώτο σετ στη θέση της Βαρουδάκης για την ομάδα της Σαντορίνης. Βοήθησε και διόρθωσε την υποδοχή και ξεκίνησε σε αυτό το δεύτερο σετ. Εδώ λάθος από την Καβαθά. Ναι, καλό παίξιμο τη Βεργίδου, αλλά εδώ η Καβαθά δεν μπόρεσε να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Προσπάθησε να αποφύγει εκεί το μπλοκ. Χωρίς αντίπαλο. 4-2 η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα. Έξω. 4-3 για την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ οποία ξεκινάει καλά και αυτό το δεύτερο σετ. Αλλά η ομάδα της Σαντορίνης μοιάζει πιο συγκεντρωμένη. Έχει μπει και για τα καλά στο παιχνίδι. Έχει διορθώσει κατά πολύ την υποδοχή της. Και παίζει ρόλο και με ψυχολογία. Σως από την Καβαφά. Νομίζω είναι ο δεύτερος στο παιχνίδι. Πήρε και έναν στο προηγούμενο σετ, η Άννα Καβαθά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν μπορέσουμε κάποια στιγμή τους άσους των δύο ομάδων. 4-4 με την Καβαφά. Πήρε το 22-24 η Καβαφά με άσους στο πρώτο σετ. Δεν είναι καλή υποδοχή. Κουνάδη, Κατσαντώνη στη διαγώνιο. Οικονομίδη στο ρόλο Πασαδόρη. Καρπουζά απλώς θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για να περάσει και πάλι μπροστά με 5-4. Ιβάνοβα. Άμυνα από την Αρτακιανού. Μουντάκι. Το μπλοκ μέσα. Από την Γιακουμή και την Κατσαντώνη. Κυρίως από την Γιακουμή δηλαδή. 5-4. Εδώ η Μουντάκι έχει πάρει κακή πάσα και προσπαθεί απλώς να μην βρει την αντένα. Και βέβαια εκεί την περιμένει το διπλό μπλοκ της Ένωσης. 5-4. Όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε και πιο όμορφο βόλι. Βγαίνουν άμυνες, υπάρχουν κόντρα επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Κακή άμυνα από την Αρτακιανού. Καρπουζά, το πλασέ. Εντυπωσιακή άμυνα από την Κακουράτου. Αλλά η ΑΕΚ δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Δίνει την ευκαιρία Σαντορίνη για την ισοφάριση με την Οικονομίδου. 5-5. Πολύ ωραίος πόντος από τις Βεργίδου Οικονομίδου. Εδώ δεν μπόρεσε η Ιωάννα Κατσαντώνη.
Και σερβίς τώρα με την διαγώνιό της, την Καρπουζά, η ομάδα της Σαντορίνης. Κουνάδη παίρνει καλή υποδοχή. Θα βγάλει εντυπωσιακή άμυνα η Αρτακιανού. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τένεβα, μπάλα είναι, συγγνώμη, η Ιβάνοβα, 6-5 στην ευθεία. Άλλαξε την πάσα η Κουνάδη, έπαιξε με και πάλι Οικονομίδου στο ξεκίνημα του σετ, όπως έκανε και στο πρώτο σετ, κρατάει θετικά την ομάδα της Σαντορίνης. Η Οικονομίδου που παίζει τόσο μπροστά από την Πασαδόρο όσο και στην πλάτη της με το ένα πόδι και έχει πάρει σημαντικούς πόντους για την ομάδα της Σαντορίνης. Υποδοχή από την Ένωση Κουν. Νάδη. Το τελείωμα στη διαγώνιο μέσα από την Αργυροπούλου. 7-6. Εδώ δεν ξέρω η ομάδα της Σαντορίνης αν θα μπορούσε να βγάλει την άμυνα. Καθώς στη διαγώνιο έσκυψε η παίκτρια της Σαντορίνης. Πιθανόν να πίστεψε ότι θα βγει έξω. Θα πάει out. Διακομή στο σερβίς. Σε πρώτο πλάνο η Βεργίδη Πασαδόρου. Εδώ, για να δούμε. Ναι, και δεν είναι η Νικούλη, είναι η Κουνάδη, είναι η Πασαδόρος. Έχει βρει το φιλέ. 7-7. Οικονομίδου, δυνατό σερβίς έξω. 8-7, τεχνικό time-out και πλέον εδώ τα πράγματα πάνε ποντό. Ποντό, έχουμε ντέρμπι. Όπως και το περιμέναμε βέβαια το παιχνίδι. Ντέρμπι. Με το σκορ στο 8-7. Για τις δύο ομάδες η ΑΕΚ προηγείται, αλλά δεν έχει καταφέρει να πάρει διαφορά. Η μεγαλύτερη της αυτός ήταν το 4-2. Για τη ΑΕΚ τη στοιχίζει αυτή την ώρα το ότι προηγήθηκε με 20-11 στο πρώτο σετ, αλλά δεν μπόρεσε να το πάρει. Το έχασε με 25-22. Εδώ Μανώλης Μελιώτη σε πρώτο πλάνο. Φαίνεται και από τις εκφράσεις ότι δεν είναι πολύ ευχαριστημένος από τις 8-7. Η Ελένη Μεμετζή ζήτησε γρήγορη αντίδραση. Μίλησε και με την Τένεβα, την έμπειρη παίχτρια της Σαντορίνης. Μην ξεχνάμε, Κώστα Σκουλά, ότι η Μεμετζή με την Τένεβα υπήρξαν συμπαίχτριες στα Βρυλίσια και είχαν κατακτήσει μαζί το κύπελο το 2003. Εδώ με τη γροθιά θα στείλει την μπάλα στην πίσω ζώνη ομάδα της ΑΕΚ. 8-8. Ήταν η Αργυροπούλου. 9-7, συγγνώμη. Δικό μου λάθος. Η ΑΕΚ και πάλι στο συν 2 με την Κουνάδη στο σερβίς. Ποδοχή από την Μουντάκη, Βεργίδου, Τένεβα, Αντένα. 17 για την ομάδα της ΑΕΚ που αρχίζει και ξεφεύγει και πάλι στο σκορ. Δύο σημαντικά λάθη εδώ από την ομάδα της Σαντορίνης που δεν έχει βρει επιθετικές λύσεις στους τελευταίους πόντους. Με την Κουνάδη στο σερβίς, έξω. 18. Περικίδου. Τώρα για την ομάδα της Σαντορίνης. Ποδοχή, Κουνάδη, πρώτος χρόνος. Νομίζω ότι 4 μπάλες. Νομίζω ότι δεν πέρασε η μπάλα. Θα δούμε τι θα δείξει και ο πρώτος διεκτής. Όχι, έδειξε ότι ήταν μπλοκ μέσα. 19. Ο πόντος πάντως πήγε στην ομάδα της Σαντορίνης, η οποία μειώνει από τους 3 στον 1. Ποδοχή από την Κακουράτου. Κουνάδη, δεν μπορεί το διπλό μπλοκ της Τένεβα και της Καβαθά να κόψει την Αργυροπούλου. 11-9. Το
σερβίς τώρα είναι για την Αργυροπούλη που πήρε νωρίτερα τον πόντο. Εδώ ίσως αν την άφηνε την μπάλα να έβγαινε έξω η Αρτακιανού. Άσος 12-9. Δεν είχε καλή τοποθέτηση η Αρτακιανού. Ήθελε να την αφήσει και να μην την αφήσει. Ίσως έκανε λάθος υποδοχή και έδωσε έναν πόντο στην Ένωση που είναι ξανά με την Αργυροπούλη στο σερβίς. Στους τρεις πόντους η διαφορά. Έξω. Η ΑΕΚ εκεί που πάει να ξεφύγει έχει χαμένα σερβίς και δίνει τη δυνατότητα στη Σαντορίνη, η οποία δείχνει και πάλι στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όπως και στο πρώτο, ότι δεν μπορεί να κρατήσει την υποδοχή της. Είναι τώρα στο 12-10. Κακουράτου δυσκολεύει την Κουνάδη. Ιβάνοβα, κόντρα επίθεση τώρα για τη Σαντορίνη. Ευκαιρία με τη Μουντάκη, η μπάλα είναι έξω. 13-10. Στο συν 3 και πάλι ο Άφυρας. Η ΑΕΚ, με συγχωρείτε, κερδίζει τον Άφυρας. Στο σερβίς με την Νικούλη. Κακό, κακή υποδοχή, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει η ΑΕΚ τη φάση. Μουντάκη το πλασέ. Δεν υπάρχει συνέχεια. Έτρεξε για κουμί, έσωσε την μπάλα, αλλά και η Κουνάδη λέει στο Γιακουμί ότι είναι από πίσω σου και δεν μπόρεσε να φύγω μπροστά για να πάω στο, να βγάλω την πάσα. 13-11. Υπήρχε μια δράνια κακή συνεννόηση εδώ από την ομάδα της ΑΕΚ. Με την Καβαθά τώρα στο σερβίς η Σαντορίνη. Άσος! 13-12. Νάη Καβαθά που ξαναπηγαίνει στο σερβίς και ξαναβάζει προβλήματα, ξαναβάζει δυσκολίες στην υποδοχή της ΑΕΚ. 13-12. Πήρε τη σκητάλη από την Βεργίδου η Καβαφά από το πρώτο σετ. Και Σαντορίνη στο μείον 1. Κουνάδη, Κατσαντώνη έξω. Πολύ κακό χτύπημα στην διαγώνιο. Και να η Σαντορίνη που ισοφαρίζει και πάλι. Το 13-10 γίνεται 13-13 εκεί που η ΑΕΚ ξεφύγει με 3. Δέχεται ένα 3-0 σερί και πάμε πάλι στην ισοπαλία. Πάμε πάλι στο παιχνίδι στα ίσια. Καβαθά έξω αυτή τη φορά. 14-13. Αξιολογικό να χάσει κάποια σερβίς, αλλά... Και οι δύο ομάδες πιέζουν στο σερβίς και νομίζω ότι το σερβίς είναι μέχρι τώρα που έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του αποτελέσματος. Και αντίστοιχα οι κακές υποδοχές. 14-13 μπροστά η ομάδα της ΑΕΚ, έχει και το σερβίς. Με την Κατσαντώνη Βεργίδου, πόντος με την Οικονομίδου. 14-14. Μπορούσα να βλέπουμε πώς η Οικονομίδου. Έχει πάρει σημαντικούς πόντους για τον... Αοφύρας. Πολύ καλή παίχτρια. Δεν είναι καλή υποδοχή για την ΑΕΚ. Κατσαντώνει πίσω από τα 3 μέτρα. Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει αμυντική αντίδραση για τον Αοφύρας. 15-14. Βλέπετε την Καρπουζά. Παίχτρια μέχρι πέρσι του Παναξιακού. Σερβίς από την Ιβάνοβα. Την Ιζαμπέλα Ιβάνοβα. Ο κύριος Μυρονάκης κάνει παρατηρήσεις στον πάγκο της Σαντορίνης. (Κι) 15-14. Σερβίς από την Ιβάνοβα. Άσος! 16-14. Για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία πάει στο τεχνικό time-out, προηγούμενη με 2 πόντους παρά την προσωρινή σοφάριση της ομάδας της Σαντορίνης. Εδώ βλέπετε, είδατε μάλλον τον τελευταίο πόντο. (Κι) 16-14.
7 για τη Σαντορίνη, 5 για την ΑΕΚ. 19-16 επιθέσεις, 2-5 τα μπλοκ. Σαντορίνη έχει 3 παραπάνω. Σχεδόν η διαδάθη για τις δύο ομάδες. 12 για την ομάδα της Σαντορίνης, 11 για την ομάδα της ΑΕΚ. Πολύ πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. 38 κερδισμένοι πόντοι για την ΑΕΚ, 39 για τον ΑΟ Θήρας. Προηγείται με 1-0 στα σετ, 22-25 πήρε το πρώτο. Ντέρμπι στο κλειστό του Μιλώνα, στην απευθείας μετάδοση της Νέρι Σπορτ, πρεμιέρα για την Α1 αβόλεη των γυναικών με την ΑΕΚ στο σερβίς και την Ιβάνοβα. Μπάλα είναι έξω. 16-15. ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα, ωστόσο δεν μπορεί να το διατηρήσει. Δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή της. Η Ελένη Μεμετζή ζήτησε την γρήγορη αυτή αντίδραση και τα κατάφερε. Ωστόσο, είπε στην Τένεβα να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Τένεβα! Η μπάλα θα βρει και στο μπλοκ της έξυπνο χτύπημα από την... Ναι, τεχνικό χτύπημα για να μπορέσει να πάρει τον πόντο. Γιατί έτσι όπως της ήρθε η μπάλα, δεν είχε πολλές επιλογές με το διπλό μπλοκ απέναντί της. 16-16 σερβίς για την Μουντάκη. Κουνάδι. Μπάλα θα σπάσει το διπλό μπλοκ της Σαντορίνης, ευκαιρία να περάσει μπροστά με την Τένεβα, αλλά μπλοκ μέσα από την Γιακουμή και την Κουνάδη. 17-16. Σαντορίνη πέρασε μπροστά στο σκορ για πρώτη και τελευταία φορά σε αυτό το δεύτερο σετ στο 1-2. Στα ξεκινήματα, στο πολύ ξεκίνημα του αγώνα. Υποδοχή για την Σαντορίνη, Βεργίδου, Οικονομίδου. Η μπάλα είναι έξω. Και τα βάζει με τον εαυτό της Οικονομή. 18-16 ΑΕΚ και πάλι στο συν 2. Για να δούμε. Με σερβίς από την Γιακουμή. Υποδοχή από την Αρτακιανού. Βεργίδου εδώ, Οικονομίδη τώρα θα τελειώσει τη φάση. Το ίδιο θέλει να κάνει και νωρίτερα, μόνο που δεν της βγήκε το χτύπημα στην ευθεία. 18-17. Πάντως ο Παζαδόρος ξανά έπαιξε την ίδια παίχτρια. Και για να της ανεβάσει την ψυχολογία, το συνηθίζουν να το κάνουν οι Πασαδόροι. Ερήνη, το ξέρεις καλύτερα, έχεις παίξει Πασαδόρος στο βόλιο, οπότε είναι η επιλογή. Οικονομίδη στο σερβίς, jump service, την μπάλα θα βρει στο φιλέ, Κουνάδι. Ευκαιρία για τη Σαντορίνη με την Καρπουζάλα, δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε. Κουνάδι, μπλοκ από τη Σαντορίνη, δείτε τι άμυνα βγαίνει για την ομάδα της ΑΕΚ. Βεργίδου, Τένεβα, πόντος, 18-18. Πολύ ωραία φάση, είναι πολύ ωραίες άμυνες. Το τελείωμα αυτή τη φορά για τη Σαντορίνη. Και πάλι είχε πάρει διαφορά δύο πόντων και πάλι δεν μπορεί να την κρατήσει. Και η Βάνοβα τα βάζει και με τον εαυτό της. 18-18. Η Οικονομίδου στο σερβίς, καλό τσαπ σερβίς την ομάδα της Σαντορίνης από την κεντρική, την Οικονομίδου. Άσο! Θα πάρει άσο. 19-18, 1-8 άσο για τη Σαντορίνη. Στο σημερινό παιχνίδι, σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο σημείο, η Σαντορίνη ξαναθυμάται το καλό της σερβίς και το να παίρνει άσους όπως έκανε στα τελειώματα του πρώτου σετ, με αποτέλεσμα να το κερδίσει με 25-22. Εδώ είμαστε τώρα στο 18-19. Πολύ πολύ σημαντικός πόντος για τη Σαντορίνη, αλλά πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρακολουθούμε στην πρεμιέρα της Α1 των γυναικών. Με γεμάτο πρώτο σετ, με εντυπωσιακή ανατροπή, το 20-11 έγινε 22-25. Εδώ βλέπετε την Ελένη Μεμετζή να δίνει οδηγίες στις παίκτριές της. Στην πρεμιέρα του Αοθήρα στην Α1. Η ΑΕΚ στο δεύτερο σετ έχει καταφέρει να πάρει διαφορές ακόμα και με συν 3, αλλά δεν μπορεί να τις κρατήσει και να τις διατηρήσει. Η Σαντορίνη έχει απάντηση και μέχρι τώρα προηγείται και με 18-19 στο δεύτερο σετ. Προσοχή στο σερβίς ζήτησε ο Μανώλης Ρουμελιώτης. Λογικά η Οικονομίδου θα σημαδέψει την Ιβάνοβα, οπότε η Κουνάδη να παίξει με την Αργυροπούλου από το 4. Το φιλέ, εδώ ρισκάρει βέβαια η Σαντορίνη. Εντάξει, λογικό να χάνει σερβίς, να παίρνει το ρίσκο, αλλά οι 8 άσοι και οι χαλασμένοι τις περισσότερες φορές υποδοχή της ΑΕΚ σημαίνει ότι η Σαντορίνη κάνει καλή δουλειά από τη θέση του σερβίς, όπως έκανε και έξω το ξεκίνημα του αγώνα. 19-19, Κουνάδι στο σερβίς. Υποδοχή για τη Σαντορίνη, Βεργίδου. Τένεβα το πλασέ, Κουνάδι περιμένει και έχει κόντρα επίθεση ΑΕΚ, αλλά
δεν μπορεί να την τελειώσει όπως θέλει η Αργυροπούλου. Ναι, ευκαιρία για Τσαντορίνη, Καβαφά. Η Ιβάνοβα θα βγάλει την άμυνα, Ντονοπούλου στην ευθεία φιλέ. Για την Τσαντορίνη, 20-19 μπροστά η ΑΕΚ. Κρίσιμο λάθος για τις παίκτρες της Ελλήνης Μεμετζή. Μετά το time-out δέχονται ένα σερί 2-0. Κουνάδη παραμένει στο σερβίς. Μουντάκι. Βεργίδου θα παίξει με την Καβαθά. Θα τη σταματήσει εκεί το μπλοκ της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει συνέχεια από την ομάδα της Σαντορίνης. Νέος πόντος για την Ένωση. 21-19 και time-out για την Ελένη Μεμετζή. Που βλέπει την ομάδα της μετά το time-out που πήρε ο Μανώλης Μελιώτης να δέχεται ένα σερί 3-0 και το 18-19 να γίνεται 21-19. Απαντάει η ΑΕΚ με τη σειρά της με ένα σερί, αλλά σαφώς το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό. Το είδαμε και στο πρώτο σερί, το βλέπουμε τώρα και στο δεύτερο. Βλέπετε τον Μανώλη Μελιώτη. ...21-19. Μπροστά η ομάδα της ΑΕΚ που έχει τώρα το σερβίς και πάλι με την Κουνάδη. Μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του πρώτου σετ, είπε η Ελένη Μεμετζή στο time-out. Καλή πρώτη μπάλα και η Βεργίδου να παίξει με την Καβαθά. Υποδοχή από την Τένεβα, Βεργίδου με τη μία εδώ. Θα μπορούσε να τελειώσει την φάση, δεν τα καταφέρνει. Αντωνοπούλου περιμένει, Τένεβα στην μικρή διαγώνιο. Βεργίδου, Τένεβα! Εντυπωσιακό χτύπημα, αλλά εξαιρετική και άμυνα της ομάδας ΑΕΚ. Μπλοκ μονό από την Αργυροπούλου. Δείτε πώς το πανηγυρίζει. 22-19. Ακούτε τι γίνεται στο κουτσό του Μίλωνα. Την ίδια ώρα στην Κυψέλη 2-0 σε το Παναθηναϊκό. Πήρε και το δεύτερο πολύ εύκολα με 25-15 απέναντι στον Παναξιακό. Η ΑΕΚ εδώ παίζει με δύο επιθετικούς μπροστά, Καβαθά και Τένεβα. Θα κάνει λάθος η Κουνάδη. Θα δώσει τον πόντο στην Σαντορίνη που μειώνει 22-20. Το σερβίς τώρα από την Βεργίδου που στο πρώτο σετ... Είναι μια πολύ καλή περιστροφή για την ομάδα της Σαντορίνης με τρεις επιθετικούς μπροστά και με την Βεργίδου στο σερβίς. Το Κακουράτου Κουνάδη δεν παίρνει καλή πάσα, είναι έξω το χτύπημα από την Αντωνοπούλου. 22-21. Την Αργυροπούλου, με συγχωρείτε για το λάθος. Και σερβίς και πάλι από την Βεργίδου. Φλότη σέρβις, αλλά δυσκολεύει και πάλι την υποδοχή της ΑΕΚ. Κουνάδη Αργυροπούλου με τον νόμο η Κακουρά, Αρτακιανού, εντυπωσιακή φάση. Τένεβα με τριπλό μπλοκ, θα βγει άμυνα. Κουνάδη, Κατσαντώνη, νέα εντυπωσιακή άμυνα από την Αρτακιανού. Τένεβα, η μπάλα θα βρει στο διπλό μπλοκ της ΑΕΚ. Τρομερή φάση, μπλοκ μέσα από Καβαθά και Καρπουζά. Και αυτός ο πόντος ανήκει στην Αρτακιανού. Ακριβώς. Με τις τρεις συνεχόμενες άμυνες. 22-23, την πρώτη, μάλλον δεν την ήθελε με τον νόμο, αλλά έλεγε ότι είναι εντυπωσιακές, είναι εξαιρετικές. Και η σοφαρή η Σαντορίνη με δικό της σερί τώρα. 2-0, το 18-19 έγινε 21-19. Εκεί πήρε time out η Ελένη Μεμετζή και τώρα το σκορ γίνεται 22 από το 22-19. Είπαμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και βλέπουμε ότι η ομάδα Σαντορίνης και πάλι με όπλο της το σερβίς. Νωρίτερα της Καβαθά, τώρα της Βεργίδου. Χαλάει την υποδοχή της ΑΕΚ που είχε πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα. Το 22-19 όμως η Ιβάνοβα με δικό της σερβίς έστειλε την μπάλα out και έδωσε τον πόντο όπου ξεκίνησε το σερί για την ομάδα της Ελένης Μεμετζή. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το παιχνίδι. 22-22. Οι οδηγίες του Μανώλη Ρουμελιώτη ήταν να παίξει Κουνάδη με την Νικούλη από το κέντρο. Για να δούμε αν θα βγει καλή πρώτη μπάλα. Κουνάδη, Αντωνοπούλου, την έφερε πολύ πίσω. Αλλά υπάρχει... Είναι block out. Το block out 23-22. Παρόλο που έχασε το βηματισμό της η Αργυροπούλου.
πήρε αυτό το σημαντικό πόντο για την ομάδα της ΑΕΚ που προηγείται 23-22 σε αυτό το δεύτερο σετ. Θυμίζουμε, η Σαντορίνη προηγείται 1-0 σετ της ΑΕΚ. ΑΕΞΟ! Η Καρπουζά παραλίγο να βρει την μπάλα άθελά της, έτσι όπως πήγε, 23-23. Ρίσκαρε, η Αργυροπούλου έπαιξε εκεί με τις γραμμές. Έχει χάσει πολλά κρίσιμα σερβίς η ΑΕΚ. Έχει πετάξει ευκαιρίες για να κάνει επιθέσεις. 23-22, Τένεβα, δυσκολεύεται η Κακουράτου, κατσαντώνει μπλοκ, δεν μπορεί η Μουντάκη, 24-23, σετ μπολ για την ομάδα της ΑΕΚ, το πρώτο, με μία ευκαιρία να πάρει το σετ. Άνι Σοφαρή Σαντορίνη, πάμε στην παράταση του σου. Βέβαια, το σερβίς είναι τώρα από την Βάσο Νικούλη, κοδοχή από την Μουντάκη. Βεργίδου Καβαθά θα κομπεί στον πρώτο χρόνο και πάλι για την Καρπουζά. Ιβάνοβα θα δεχτεί νέο μπλοκ. Σε ρόλο Πασαδόρου για κουμί, διπλή μπάλα. 24 όλα. Πολύ σημαντικό λάθος για την ομάδα Τσάικ. Και πάμε στην παράταση του σετ. 24-24. Εξακολουθεί καλή περιστροφή για την Σαντορίνη. Τώρα πάει η Καβαθά. Δυσκολεύει την υποδοχή της ΑΕΚ. Το κάνει, τρέχει κουνάδι για την πάσα. Ιβάνοβα με διπλό μπλοκ απέναντί της. Υπάρχει κόντρα επίθεση για τη Σαντορίνη. Αλλά η Μουντάκη απλώς θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Παίρνει κακή μπάλα Ιβάνοβα, αλλά το πλασέ της είναι εξαιρετικό. Δεν μπορεί η Μουντάκη με την Βεργίδου. 25-24. Εδώ η Σαντορίνη χάνει την ευκαιρία. Την εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ. Έξυπνο χτύπημα από την Ιβάνοβα. Νέο σετ μπολ για την ΑΕΚ. Δεύτερο στο δεύτερο σετ. Σερβίς από την Κατσαντώνη έξω. Σε αυτό το σημείο η ομάδα της ΑΕΚ χάνει και πάλι σερβίς. Πρέπει να είναι, Ειρήνη, ή 4 ή 5 τα χαμένα σερβίς. Είδαμε και την απογοήτευση στο πρόσωπο του Μανώλη Ρουμελιώτη. Αργυροπούλου, Κουνάδη, θα παίξει με την Γιακουμή. Που θα πάρει τον πόντο για την ομάδα της ΑΕΚ. Που θα 26-25. Τρίτο σετ μπολ για την ΑΕΚ στο σετ. Δεν ξέρω αν η Καρπουζά άφηνε την μπάλα, αν θα έβγαινε έξω, με έτσι πως είχε, πως ήταν η φορά της μπάλας. Για να δούμε. Ιβάνοβα. Στην Τένεβα. Βεργίδου. Μουντάκη, μπάλα θα σπάσει το διπλό μπλοκ της ΑΕΚ. Ευκαιρία για την Ένωση να τελειώσει το σετ. Στον νόμο της Μουντάκη. 27-25. Η ΑΕΚ στο Φαρίζι. Και φέρνει το μάτς στα ίσια. Σπουδαίο.